και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρίνα. Και η Φωτεινή είμαστε. Η Μαρίνα και η Φωτεινή. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε σε άλλη μια εκπομπή Φολέγανδος Παραλλήλου, μέσα από τη συχνότητα του NSTV Live. Όπως σας προαναγγείλαμε, θα είναι μια βραδιά συναισθηματικής φόρτισης και από τα γεγονότα που Μαρίνα, τα πρόσφατα. Πες λίγο τα άχαρα πρώτα. Την σελίδα μας. Ναι, είναι Φολέγανδρος και Παραλλήλου στο Facebook και είναι και το email μας Φολέγανδρος και Παραλλήλου papakigmail.com που μπορείτε να μας στείλει τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Αυτό το οποίο θα πω τώρα δεν είναι άχαρο, είναι το ευχαριστώ προς όλους σας για την αποδοχή, τη θερμή αποδοχή, τα σχόλια, τις σημάνσεις, για το ότι μας παρακολουθείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, για άλλη μία φορά, κάθε φορά θα σας ευχαριστούμε. Σήμερα είναι μία όχι εύκολη μέρα, αυτό είναι σχήμα λιτότητας. Είναι μία δύσκολη μέρα, δηλαδή προσπαθώ έτσι να το αμβλύνω. Ναι, έντονη συναισθηματική συμπόρτηση. Για δικό μας προσωπικό λόγο. Όχι μόνο. Ο προσωπικός λόγος είναι η μία παράμετρος. Η άλλη είναι ότι μας έχει πονέσει όλους στις τελευταίες τις μέρες, ναι, και την απώλεια τόσων ψυχών, αθώων παιδιών, γυναικών, ανδρών, με τέτοιο... Να ξεκινήσουμε με αυτό καλύτερα, με το γενικό, ή άδικο, να ξεκινήσουμε με το γενικό, με τόσο γενικό, άδικο τρόπο για οστιμάτα εκμετάλλευσης. Αυτό είναι γνωστό πια, το βλέπουμε καθημερινά σε μικρά άρθρα, στη τηλεόραση, στις ειδήσεις, στην εφημερίδα. Αλλά είναι τραγικό, λίγα μίλια έξω από την πύλο, σε διεθνή χωρικά λίγο. Ναι, αλλά και στο βαθύτερο σημείο, έτσι, επειδή γύρονται διάφορα ερωτήματα. Ναι, κοίτα Φωτεινή μου. Το φρέαρ των Ινουσών, διάβασα τώρα, σε διακόπτω ένα έτσι αιχμηρό άρθρο, ένα καλό σημείο για να βγεις ένα βιβλίο. Γιατί είναι 5.300 μέτρα, έτσι. Βέβαια, απ' την άλλη, να έχουμε στο μυαλό μας, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι αυτοί οι άνθρωποι από αυτές τις χώρες, ελάχιστοι από αυτούς ξέρουν κολύμπι. Οπότε και στο ένα μέτρο που μιλήσαμε. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το να... Ναι, πόσο μάλλον μεσοπέλαγα σε βαθιά νερά, νύχτα, και να του πάρει ολόκληρο. Τώρα εδώ με την ιδιότητα, ξέρεις, του επιστημονικού, θα σου πω κάτι. Ναι, αλλά πρέπει να μην αφήνεις και ήχο. Ή όσο το δυνατόν, κατά το δυνατόν, τέλειο έγκλημα δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι... Ναι, το αποτέλεσμα. Ότι χάθηκαν 600 άνθρωποι, 100 ναι, που έχουν βρεθεί, 105 και 570 περίπου 368 αγνώμενα. Μιλάμε για 700 ανθρώπους. Είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν δέχτηκαν τη βοήθεια, έτσι. Πέταγαν τα σκηνιά τώρα, τα παραπέμπτα. Η επίσημη ενημέρωση του λιμενικού, από ό,τι διάβασα, είναι ότι τους είπαν να τους ρημουλκίσουν σε εστεριά και αρνήθηκαν. Σε αντίθεση με ένα άλλο καΐκι ιστιοφόρο που μετέφερε 80 πρόσφυγες στα νότια της Κρήτης με χειρότερο καιρό. Ναι, το διάβασα σήμερα στη συζήτηση. Με χειρότερο καιρό ήταν παράλληλο αυτό. Δηλαδή, όσο γινόταν το δράμα στην Πύλο, εξελισσόταν το δράμα στην Πύλο, παράλληλα υπήρχε ένα εστιοφόρο με 80 πρόσφυγες στα νότια της Κρήτης με πολύ χειρότερο καιρό, το οποίο και ρημουλκίσαν στη στεριά. Οι άνθρωποι δεχτήκανε βοήθεια και ρημουλκίστηκε στη στεριά και σώθηκαν. Και μάλιστα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ηρακλείου για περαιτέρω εξετάσεις. Ούτε ένας. Και μιλάμε τώρα για ένα σαπιοκάραβο φορτωμένο με 700 ψυχές για να πάνε Ιταλία. Κοίτα να δεις, ένα πανομοιότυπο. Το Νοέμβρη του 22, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, στην Κρήτη. Το εντόπισαν, το έπιασαν και είναι εκεί, δεμένο κιόλας, είναι γυροβολημένο εκεί. Δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο. Είναι ήδη διακινητές. Ναι, δεν κατάλαβες. Ότι είναι η εταιρεία, να σε εισαγωγικά. Ναι, είναι αυτό το ίδιο δίκτυο διακινητών. Δηλαδή, μιλάμε για διακίνηση αγαθών και μιλάμε τώρα για διακίνηση ψυχών. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά
Επειδή για την ώρα κάποια αναπάντητα... Γνωρίζεις ότι κάποια παντώνε. Έχω ιδία πήρα από ανάλογο περιστατικό ενός οικογενειακού μας φίλου που έκανε προσπάθεια να φέρει τη γυναίκα του από τη Σύρια. Ναι, τρεις φορές τους βουλιάξαν τη βάρκα. Ναι, το την πέρασα από Σμύρνη με τη Λίνη, τρεις φορές μεσοπέλαγα, σκίσαν τη βάρκα και τη βουλιάξαν. Λοιπόν, από άνθρωπο δικό μου, φίλο μου, οικογενειακό, συνάδελφό μου. Αυτό είναι, ναι, δηλαδή, τέλος πάντων. Και ξέρεις, πέρα από την πρώτη ανάγνωση, υπάρχει και η δεύτερη. Κάποιοι από αυτούς δεν ήταν οι ίδιοι εκείνοι οι οποίοι κατέβαλαν το αντίτιμο της μεταφοράς. Ναι, ακριβώς. Δεν ήταν. Αλλά τι, κάποιοι άλλοι, στην Ιταλία, όπως και σε άλλες χώρες, σαν δώσει παραγγελίες, έτσι, παραγγέλνουν σκλάβους. Όπως παραγγέλνουμε φαγητό εμείς από... Ναι, θέλω τόσους άντρες για αυτό, τόσες γυναίκες για το άλλο, ναι, εργατικά χέρια και... Και με την παράδοση... Με το κεφάλι, δηλαδή. Έτσι, τι με μου την παράδοση... Σκλαβοπάζαρο. Ακριβώς. Σκλαβοπάζαρο. Γίνεται και θα βολεί το... Ενέτη 2023, ναι, να κάνουμε αυτό που γινόταν η μεταφορά Αφρικανών στην Αμερική για σκλάβοι. Και παλαιότερα, από τώρα, από αρχαιότερα. Ναι, ενώ ότι... Δηλαδή, αυτές οι παθογένειες, αχ, της ανθρώπινης φύλης, κοίτα να δεις τώρα, εκείνο το οποίο λέω εγώ και πριν περάσω σε αυτό, να πω ότι ήταν μια εύλογη απορία μου, ότι μα πώς αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι εξαθλειωμένοι, οι... Ταλαιπωρημένοι, πεινασμένοι, καταβρεγμένοι, διωγμένοι από τα σπίτια τους. Σε τόσο δύσκολες συνθήκες διαβίωσης διαβιούντες, πώς είναι να βρίσκουν αυτά τα χρήματα, αυτά τα ποσά τα οποία ακούγονται, 3-4 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα, 6 χιλιάρικα, για να τα καταβάλουν. Οπότε η εν μέρη μου απαντήθηκε ότι δεν τα δίνουν αυτοί. Ναι, κάποιοι για κάποιους. Μπορούν, κάποιοι άλλοι μπορούν να έχουν κάποιο αδερφό, κάποιο συγγενή στην Ευρώπη που έχει διαφύγει, ναι, όπως είδαμε την ιστορία σήμερα ενός παιδιού που, ενός νεαρού που ήρθε να βρει τον νεκρό αδερφό και τον ολικά τον βρήκε ζωντανό, τον έφυγε στους διασωθέντες. Και ήρθε από την Ολλανδία. Μπορεί κάποιο συγγενής σου να έχει φύγει ήδη στην Ευρώπη, να του στέλνει τα λεφτά για να πληρώσουν αυτό τα είναι το καλό σενάριο. Το καλό σενάριο. Το κακό είναι εκείνο το οποίο σου είπα. Και υπάρχει το μέσο. Και το ενδιάμεσο ξέρεις ποιο. Είναι κάποιοι να έχουν οικονομίες. Όχι, όχι, αυτό είναι στο καλό. Κάποιοι, επειδή δεν έχουν χρήματα, δεσμεύονται ότι θα δώσουν κάποιο από τα ζωικά του όργανα. Δεν είναι φρούχα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Πόσο κοστίζει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη ψυχή. Για αυτούς όλους που κερδοσκοπούν εις βάρος των ανθρώπων, των ψυχών, δεν είμαστε ούτε καν νούμερα. Γιατί ακόμη και το νούμερο το υπολογίζεις. Μπορείς να κάτσεις να το προσθέσεις, να πολλαπλασιάσεις και να πεις να σου βγαίνει. Ούτε αυτό δεν είμαστε. Αριθμοί. Ούτε αριθμοί. Τελικά, όχι, ξέρεις τι γίνεται. Αριθμοί είναι... όλοι αυτοί είναι αριθμοί στη σούμα που θα κάνω στο πορτοφόλι του. Άμα τελειώσεις να πω. Ξέρεις τι, αυτό ήθελα να πω περίπου. Ότι τελικά οι αριθμοί έχουν σημασία, νόημα για κάποιους, εάν αναφέρονται σε χρηματικά ποσά. Βέβαια, ναι. Μόνο σε αυτό τους αφορά. Ναι. Μόνο αυτό. Αν βέβαια... προσθέτει κάτι στο πορτοφόλι του. Ναι. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση. Τα χρήματα, τα χρήματα. Το χρήμα τώρα, κοίτα να δεις τώρα, να επειδή το έχω και στους Πέρσες, ο Εσχύλος δείχνει τη σημασία του χρήματος, γιατί το χρήμα για τους αρχαίους Ελλήνες ήταν το χρήμα με χρώμα, το χρησιμοποιότατο. Ενώ, άρα πράγματα. Ενώ για τους ανατολικούς λαούς, τους Πέρσες, ήταν τα χρήματα, η θησαυρή, ό,τι αυτό λέμε εμείς σήμερα, είναι ο πλούτος ακριβώς, ο οποίος καταξιώνει. Και επειδή, να, εδώ εντοπίζεται και άλλη μία διαφορά, πώς να το κάνουμε, μία διαφορά του Έλληνα, δεν γίνεται να μην το πω αυτό και να μην το επισημάνω και να μην το βροντοφωνάξω, γιατί είδαμε από δεξιά και αριστερά κάτι φωνές οι οποίες έλεγαν πένθος, αλλά όχι εθνικό. Ή, ξέρω εγώ, ακόμα χειρότερα. Κάποιοι είπανε, καμιά πενταριά βρωμιάριδες ή δεν ξέρω, λοιπόν. Και είναι
κάποιοι οι οποίοι αξιώνουν και την ψήφο, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Νομίζω ότι ναι. Κάποιοι λοιπόν, διαγράφηκαν ήδη από την... Ναι. Το εθνικό, λοιπόν, το εθνικός ή το εθνοτικός, και πάρτε όποιο θέλετε, έχουν διαφορά να το τονίσουμε. Ως προσδιοριστικό επίθετο στο πένθος, για εμένα θα μπορούσε να σταθεί, διότι έχει να κάνει με την αντίληψη των Ελλήνων, με ό,τι από αρχαιοτάτων ετών ήταν αυτή η δική μας η κοσμοθεωρία, η ιδεολογία, το αρχαιοελληνικό πνεύμα, για τους μετέχοντες του ελληνικού πνεύματος, της ελληνικής παιδείας κλπ. Αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάζεται και το ενδιαφέρον για τον άλλον. Αυτό θέλω αυτό, με αυτή να την πιστεύω. Έννοια λοιπόν ότι ως έθνος πονάμε και ως έθνος, ως εθνότητα, πονάμε για συνανθρώπους, νομίζω ότι μπορεί να στοιχειοθετήσει, να το δικαιολογήσει. Δεν θέλετε το εθνικός, εθνικός, ωραία. Είναι ένα ανθρώπινο πένθος, πάνω στον ανθρώπινο πόθο, συγγνώμη, πόνο. Να έκανα ναι, και... Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το που έριξε ο τόσο για το πένθος, ίσως κάνει, είναι και η ιδιοποιώς διαφορά του Έλληνα που δεν έχει... Δεν, έχουμε άλλο, δεν θέλω να πιστεύω ότι έχουμε αλωτριωθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούμε να νιώσουμε και να συμπονέσουμε. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί, δεν συγγνώμη, συνάνθρωποι Ευρωπαίοι, και το λέω έτσι, δεν το φέρει φίλοι. Εντάξει, να το πούμε. Yeah. Αλλά την ευαισθησία και την, αυτό που έχει ο Έλληνας που φροντίζει τα παιδιά του, που τα παιδιά φροντίζουν τους γονείς, δεν το συναντάς σε καμία χώρα στην Ευρώπη. Δηλαδή το έχουν πιο πολύ οι μεσογειακές ναι, χώρες και ίσως οι βαλκανικές σε μεγαλύτερο βαθμό. Και όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω, ναι, τώρα φύνη. Ακούγεται λίγο ως εθνικιστικό σχόλιο. Δεν είναι σοβινιστικό, εθνικιστικό είναι το ίδιο. Είναι πραγματικότητα. Συγγνώμη για το χρησιμοποιώ, το πράγμα μου έχουν ματιάξει. Δεν ξέρω. Φόρησε τα γαλάζια, αλλά δεν έτσι. Σε πλάκα κάνω. Δεν χρειάζεται να Αυτό το παρατηρούμε όσο και το πλούσιο στην Ελλάδα. Αυτό το ενδιαφέρον των γονιών μέχρι να μεγαλώσει το παιδί δεν ξέρω αν είναι απόλυτα καλό, αλλά συμβαίνει. Το ενδιαφέρον των παιδιών στους γονείς να τους φροντίσουν, να τους γυροκομίσουν, να τους. Δεν. Από ό,τι έχω ακούσει άλλους ανθρώπους από την Ευρώπη. Δεν είναι αυτή η κουλτούρα του όπως λέμε. Όχι, όχι. Έτσι, το παιδί στα 18 φεύγει από το σπίτι, κάνει τη ζωή. Η κουλτούρα, και, δηλαδή ο πνευματικός. Και οι μεγάλοι άνθρωποι από μια ηλικιακή έρευνα θα πάνε σε ένα ίδρυμα να τους φροντίσουν τη σύνταξή τους. Τέλος. Ξέρεις αυτό και ιστορικά μπορούμε να το δούμε. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα ο οίκος συμπεριλάμβανε όχι μόνο την πυρηνική οικογένεια, αλλά ό,τι σήμερα θα λέγαμε το σόι. Το σόι. Λοιπόν, και όχι μόνο, ίσως. Τέλος πάντων, και κάποιους οι οποίοι συνδέονταν με κάποιες σχέσεις με την πυρηνική οικογένεια και τους κύκλους γύρω από αυτήν. Τέλος πάντων. Αλλά σε ένα τέτοιο πλαίσιο να πείσουν και άλλου είδους δεσμοί και άλλης δυναμικής. Οπότε δεν είναι ότι λέμε «Α, εμείς οι Έλληνες». Όχι, ιστορικά όχι, είναι η κουλτούρα. Είναι ναι, ναι, κουλτούρα. Είναι αυτό. Και γι' αυτό δεν λέω μόνο για τους Έλληνες, λέω και για τις βαλκανικές χώρες που είμαστε κοντά και για τις μεσογειακές Ιταλία. Ναι. Δηλαδή, το έχουν αυτό. Στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη δεν το έχουν τόσο πολύ. Ίσως είναι και θέμα θρησκείας, δεν ξέρω. Όχι, είναι πολύ λόγοι. Ναι. Είναι... Κοίταξε, ναι, η κοσμοθεωρία τα συμπεριλαμβάνει όλα. Ακόμα όμως και γεωγραφικοί λόγοι. Παραδείγματος χάρη, ένας χώρος κατακαιρματισμένος δεν βοηθάει κατακαιρματισμένος γεωγραφικά με μεγάλες αποστάσεις και με δύσκολο, με δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο, δηλαδή πολλά βουνά, ψηλά βουνά κτλ. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή αυτή η κατάσταση αντικειμενικά δημιουργεί πρόβλημα στην επαφή, στην επικοινωνία. Ναι, εντάξει, ενώ εδώ σε εμάς και τα βουνά μας ακόμα είναι εντάξει. Εμείς βγαίνουμε και με μπαλκόνι με μπαλκόνι, περάσαμε βαράδι και φωνάζουμε. Όχι, ενώ ότι και στην ορεινή ήταν. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, για να δούμε τη μεγάλη εικόνα στην οποία εγώ έτσι επιμένω, εμένω σε όλα τα θέματα, θα θεωρώ ότι θα πρέπει να το δούμε συνολικά, γιατί ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση είναι να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους δρόμους ασφαλείς και νόμιμους για να μπορέσουν να πάνε σε περιοχές στις οποίες θα ζήσουν με ασφάλεια και νομιμότητα.
Έτσι, μην ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτούς φεύγουν γιατί κινδυνεύει η ζωή τους στις χώρες τους. Δεν είναι μόνο εργατικοί μετανάστες και μόνο μετανάστες που έρχονται εδώ πέρα να κάνουν μια περιουσία να τη στείλουν στο Πακιστάν τα λεφτά τους για να γίνουν και πλούσιοι. Όχι, είναι άνθρωποι που τα καθεστώτα απειλούν τη ζωή τους. Είναι πίσω, φωτιά του πολέμου. Ναι, ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή αυτό, το ότι δεν συμβαίνει στην Ελλάδα σε ευρύτερο πλαίσιο, δηλαδή στην Ελλάδα δεν είναι διαδεδομένη να απειλείται η ζωή σου από το καθεστώς, γιατί έχουμε δημοκρατία, θέλω να το πιστεύω. Έχουμε. 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 Έχουμε, γιατί αν δεν είχαμε, δεν θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε ακόμα και διατυπώνουν ακόμα και ακραίες θέσεις, δεν θα είχαν τη δυνατότητα να βγουν να τις διατυπώσουν. Βεβαίως με την επιφύλαξη του νόμου. Ναι, εντάξει. Γιατί υπάρχουν δηλαδή, και για να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί... Το η πρόσφατη ιστορία την άκουσες με τα παιδάκια που χαθήκαν στη ζούγκλα και τα βρήκαν. Ναι, και ακόμα ψάχνουν το σκυλάκι. Καλά. Ξέρεις ότι είχαν πάρει το αεροπλάνο τα παιδάκια με τη μαμά τους και έναν συγγενή και τον πιλότο. Λέει ότι ήταν σύντροφος. Τέλος πάντων, ναι. Τους κυνηγούσε το καθεστώς. Ναι, 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 μια... το ξέρω. Τύπου μαφία, ναι, τύπου με ναρκωτικά, καρτέλ. Ναι, 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 ναι. Και τους κυνηγούσε και φύγανε από εκεί που μένανε για να πάνε στην πρωτεύουσα να γλιτώσουν από αυτούς που τους καταδίωκαν. Δηλαδή, δεν είναι κάτι στις χώρες, στις χώρες του τρίτου κόσμου, να το πούμε έτσι, ή στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, στις μη ευρωπαϊκές ή στις χώρες που δεν ανήκουν στο βόρειο, στη Βόρεια Αμερική ή στην Αυστραλία, ή, έτσι. Στο Βόρειο Ημισφαίριο, ναι, ή στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία. Εντάξει, με την επιφύλαξη κάποιων. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που φοβούνται για τη ζωή τους. Το ξέρω. Φοβούνται για τη ζωή τους από το καθεστώς της κυβέρνησης. Νομίζω πάρα πολύ καλά οι Ελληνικρατές. Για σκεφτείτε το, κάτι το λίγο δικό σας. Στην Ελλάδα έχει περάσει χούντα, έτσι. Οποιοςδήποτε δεν ήταν με το καθεστώς και δεν είναι τη ζωή του. Και ακόμα το λέμε και το συζητάμε. Και άλλα καθεστώτα που... Και στην επταετία και στο μετάξα. Ναι, ναι, αλλά όχι μόνο. Να, πω ότι, να το σκεφτούμε πόσο άσχημο είναι να μην μπορείς να μιλήσεις. Να είμαι εγώ μαζί σου, να εκφράσω τη γνώμη μου και εσύ να είσαι... Ναι, μιλάμε δηλαδή ότι έχουμε και πολιτικούς πρόσφυγες και πρόσφυγες πολέμου πέρα από τους οικονομικούς. Και να φοβάσαι να μιλήσω στην αδερφή μου Άντι, γιατί η αδερφή μου μπορεί να με το καθιστώσει και να μου πάει να με δώσει. Αυτό είναι... Από μόνο του είναι αγχωτικό. Από μόνο του είναι αγχωτικό. Να μην είναι ψυχοφθόρο. Λοιπόν, και επειδή είχαμε στην προηγούμενη εκπομπή τον φίλο μας τον κύριο Κωνσταντίνο τον Παναγιώτο, τον φίλο και συνεργάτη. Και μας έλεγε πούμε... τον ελληνοποριακό εργασμό. Εδώ μια παρένθεση. Τα θέματα της ιστορίας, τις πανελλαδικές. Έπεσε και εγώ στο δίνει, έτσι. Μα ήξερα, όταν εγώ είπα ότι θα είναι ένα φροντιστηριακό μάθημα, ήξερα πάρα πολύ καλά τι έλεγα και γιατί το έλεγα. Τα είχα μελετήσει. Ήξερα. Και μας έλεγε. Ευτυχώς είναι καταγεγραμμένο το ιστοριακό ελληνισμό, το ίδιο πράγμα βιώνανε και οι Έλληνες του πόντου. Αυτές τις διώσεις και αυτές τις διώξεις τις έχουμε βιώσει. Και όχι, δεν είναι κατά ανάγκη να εστιάσουμε στον ελλαδικό χώρο. Γιατί Έλληνες δεν είμαστε μόνο εμείς οι Ελλαδίτες, Έλληνες είναι και οι Κύπροι, Έλληνες είναι και οι Μικρασιάτες, όλοι από πάνω μέχρι κάτω. Ναι. Πόντι εννοώ, ναι, το, ναι. Μικρασία. Ναι. Ναι. Είναι και στις παροικίες όπου ζουν τέλος πάντων, γιατί στην Αλεξάνδρεια σου ήταν η παροικία, εκεί ήταν άλλο καθεστώς, ήταν αλλιώς, εντάξει. Αλλά ζήσαμε αυτές τις καταστάσεις. Και δεν είχαμε το χρόνο. Τον ξεριζωμό. Τον ξεριζωμό. Και την πίσω και τη φωτιά και το μαχαίρι μπροστά και μπροστά άμα, τη θάλασσα. Και το στη Σμύρνη τι έγινε. Στη Σμύρνη, ναι. Το... Ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή το έχουμε ζήσει, ας το δούμε έτσι. Ας το κάνουμε δικό μας. Αυτό. Ή μάλλον, όχι, να θυμηθούμε αυτό το ακριβώς. Δικό μας. Να θυμηθούμε το δικό μας. Οπότε, σας παρακαλώ, όλοι εσείς οι οποίοι και αξιώνετε και ψήφο του ελληνικού λαού, σας παρακαλώ, διατείνεστε ότι είστε Έλληνες. Έλληνες δεν είμαστε όταν γνωρίζουμε το γράμμα της ιστορίας μας, αλλά το πνεύμα της ιστορίας μας. Είμαστε Έλληνες γιατί μετέχουμε της ελληνικής παιδείας, του ελληνικού πνεύματος, με το οποίο εμφορείται και από το οποίο εμφορείται το έθνος μας. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να είμαστε. Όπως μας έτειναν χείρα βοηθείας κάποιοι τότε και τους ευγνωμονούμε, ενώ κάποιοι άλλοι όχι, και το θυμόμαστε. Δεν πρέπει να πάμε να γίνουμε αυτοί. Ας γίνουμε, ας,
ας επαναλάβουμε το παράδειγμα των το Αμερικανών καλό. Και των Ιαπώνων τέλος το πάλι. Καλό που έγινε. Ακριβώς. Ας μην το ξεχνάμε. Επειδή λοιπόν είμαστε Έλληνες, ως τέτοιοι πρέπει να συμπεριφερθούμε. Δεν είναι ούτε βρωμιάριδες. Εμένα ως Ελληνίδα αυτό δεν με τιμά να χαρακτηρίσω τον άλλο βρωμιάρη. Και το πάσμι Έλλην βάρβαρος υπόθηκε σε άλλο ιστορικό πλαίσιο, μέσα σε άλλα ιστορικά συμφραζόμενα και με άλλο πνεύμα και νόημα. Ναι. Οπότε ας τα αφήσουμε. Σήμερα λοιπόν, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα και ας στείλουμε χειρά βοηθείας ακριβώς επειδή είμαστε Έλληνες. Ναι, να πούμε λοιπόν κάτι, ότι ας πούμε οι πρόσφυγες από τη Συρία έρχονται από μια χώρα με έναν πολιτισμό, ίσως και παλαιότερο, όχι, σύμφωνα τον ελληνικό, αραβικός πολιτισμός. Κοίταξε να δεις. Μάθουμε μαθηματικά, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν ιστορία, δεν είναι... Ναι, εντάξει, προηγηθήκαμε, κοίτα, εξαρτάται... Οι φίλοι και σε... Ναι, είναι εντάξει, λοιπόν, ναι, προϋπήρχαν φύλλα, ναι. Αλλά όσο παγιωμένη πια έτσι η ιστορία του, ναι. Όχι. Δηλαδή, φίλοι Ευρωπαίοι που δεν τους θέλετε στη χώρα σας, τον καιρό που αυτοί μαθαίνουν μαθηματικά τον κόσμο, εσείς πραγματικά ήσασταν στα αδέντρα. Εντάξει, να μην το πούμε. Όχι, το πούμε. Όχι, το πούμε. Δεν θα γίνουμε μανιφέστη. Όχι. Δεν θα έχουμε τέτοιο πνεύμα να θέσει, δηλαδή, εντάξει. Όταν υπήρχε ο αραβικός πολιτισμός και μαθαίνανε αυτά που είχαν φτιάξει, η Βόρεια Ευρώπη ήταν ακόμη... εντάξει, αυτό όμως... σε μια αγρία κατάσταση. Έλα τώρα. Κοίταξε να δεις. Δεν θα το πάμε έτσι. Δεν μπορεί να λες βρωμιάρι αυτό, ναι. Να υπάρχει... Λοιπόν, όχι. Που μόνο βρωμιάρι δεν είναι. Ναι. Γιατί δώσανε, αλλά και εκεί... Κοιτάξτε, δύο όψεις έχουν όλα τα νομίσματα, έτσι, όπως έχει και η γνωστή λαϊκή αδελφός και όπως λέει και ναι. Παροιμία, κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, ναι. Και ο αραβικός κόσμος έδωσε πολλά, πήρε πολλά, έκανε και αρκετά θετικά, έκανε και αρκετά αρνητικά, πάντου δεν τα έχει πάντα, ναι, τα πάντα. Αλλά... θεωρώ ότι πρέπει να το δούμε, να δούμε, να το πάλι, μεγάλη εικόνα. Όλοι έχουμε βάλει το λιθαράκι μας σε αυτόν τον κόσμο. Τον πλανήτη, ας το πω. Λοιπόν, είμαστε συνυπεύθυνοι και εν πάση περιπτώσει θα δανειστώ εδώ την έκφραση των μεταπολεμικών ποιητών για την πολιτική ηθική. Βέβαια έχει μια άλλη νοηματοδότηση από εκείνους, αναφέρθηκα. Αλλά εάν θέλουμε να κρατήσουμε την ηθική μας, την ηθική όμως με το πνευματικό περιεχόμενο, ας αλλάξουμε την πολιτική μας, τις πολιτικές μας. Αυτό. Είμαι συγκλονισμένη, δηλαδή έβλεπα, άκουγα και έβλεπα τις αναφορές, τα ρεπορτάζ, τις ανταποκρίσεις και έτσι βάρινα και πάρα πολύ μάλιστα. Κάποια στιγμή θυμήθηκα τη συζήτηση που είχαμε με τον Παναγιώτη τον Κωνσταντίδη και εκεί ήθελα να πω ότι δεν πρόλαβα να το πω πριν, ότι δεν προλάβαμε να διαβάσουμε μαρτυρίες. Ναι, δεν προλάβαμε. Οι οποίες, εάν είναι παντός καιρού και εποχής, δηλαδή, εάν ξεχάσεις τα υποκείμενα, τα συγκεκριμένα, της ιστορίας της συγκεκριμένης, θα μπορούσαν να είναι ιστορίες αυτών των ανθρώπων. Ό,τι βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, και έτσι όπως έγινε, και πήγε, τα ανάλογα, τα ίδια, τα όμοια, έζησαν και οι δικοί μας άνθρωποι στη Μικρασία, ναι. Και στη Σμύρνη, να βυθίζουν ναι. Οι λοιπόν, τέλος πάντων, φορτίστηκα πάρα πολύ και κάποια στιγμή τηλεφώνησα στη μητέρα μας σήμερα, γιατί για μας είναι μία... μία μέρα, ημέρα... Δηλαδή, σήμερα θα ήταν τα γενέθλια του πατέρα μας και πήρα τη μητέρα μας κάποια στιγμή το μεσημέρι για να δω πώς είναι και μου είπε κάτι την οποία, εντάξει, την έβασε κι άλλο στην μάτια μου, αλλά ξέρω έτσι. Τι άνθρωπος είναι η Μέρη Καριστινέου, άλλωστε δεν την επέλεγε και ο δάσκαλος. Συγχωρήστε μου το αναφορικό σχόλιο, αλλά ο Γιώργος Καριστινέος είναι και μια προσωπικότητα για τον τόπο. Θα πούμε μετά κάποια πράγματα, όχι πολλά, γιατί ακόμα δεν έχουμε την επαρκή απόσταση του χρόνου για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Θα του κάνουμε ένα αφιέρωμα ενταγμένο
το πλαίσιο των αφιερωματικών εκπομπών για όλα τα σημαντικά και σημαίνοντα πρόσωπα του νησιού μας και είναι πολλά και πρέπει εμείς να τα συστήσουμε στις νέες γενιές. Ναι. Διότι εκεί που πατούν και χορεύουν σήμερα, ας πούμε, οι νεολαίοι του νησιού, εκεί κάποιοι άλλοι άνθρωποι φρόντισαν να στρωθούν εκεί οι πλάκες, να γίνουν αυτά τα νερά, να γίνει αυτή η ρημοτομία, να γίνουν οι πλατείες, να γίνει και εσύ. Τέλος πάντων. Και μου είπε για να επανέλθω, τους λέω... Ναι, γιατί οι νέοι πρέπει να θυμούνται τους παλιούς. Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Αυτά θα τα πούμε. Γιατί και... δεν θα έχουν να πούμε τίποτα στα εγγόνια τους. Κυρίως επειδή τους οφείλουμε, μιλάω τώρα για το νησί, τον τόπο το δικό μας. Ναι, εγώ μας. Η Φολέγανδρος λοιπόν σε προσωπικότητες όπως ο Γεώργιος Καριστινέος, ο πρόεδρος ο Μάτσας, ο Βίκτορος ο Καριστινέος ο πρόεδρος, ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, ο Δημήτριος Λίδης, ο Πάνος ο Κονταρίνης, ο Παπαγιώργης ο Δεκαβάνας, ο Παπαγιανόπουλος ξένος, αλλά... σε αυτούς οφείλουμε το παντεσπάνι μας, έτσι. Δηλαδή όχι το ψωμί, οι νεότερες γενιές και εσείς όλοι οι νεότεροι εκεί στο νησί, οι επιχειρηματίες, παλαιότεροι και νεόκοποι, να ξέρετε τι τους οφείλετε. Πολλά. Δεν θα πω όλα, και πολλά. Γιατί έστρωσαν, ίσιωσαν το έδαφος, το κάνανε, πώς το λέμε, σιώπατο και στρώσαν και χαλί από πάνω. Το τι έκαναν, εν καιρό θα τα μάθετε. Επειδή είμαστε λίγο και προς το τέλος της τηλεοπτικής χρονιάς, σεζόν, θες το πως θες, ναι. Έχουν ακόμα 2-3 εκπομπές, τέλος πάντων, φαντάζομαι. Θα τα πιάσουμε από Σεπτέμβριο αυτό, καλά να είμαστε. Ναι, και θα είναι όλα στη θέση τους και περιστατωμένα. Και για άλλη μια φορά λοιπόν, εδώ θα πω ότι περιμένουμε από τον τόπο μας να τιμήσει τα παιδιά του. Θα το λέω, θα το επιδιώκω, θα το προβάλλω, θα το αξιώνω, όχι ως κόρη του δασκάλου, αυτό το ξεχνάμε. Έτυχε να είμαι εγώ, και η Μαρίνα έτυχε να είμαστε εμείς, θα μπορούσε να ήταν ο ποιος... αλλά αυτοί οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του δασκάλου, δεν τολμώ να τον... Δεν κάνω αυτό αναφορικό σχόλιο, δεν κάνω αυτό αναφορικό προσδιορισμό, δεν προσδιορίζω. Λοιπόν, συμπεριλαμβανομένου αυτού λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους προανέφερα και άλλοι, είναι άξιοι τιμών. Και είναι και προς τιμή μας, εμάς των νεότερων και των ακόμη νεότερων, να τους τιμήσουμε. Γιατί θα δείξουμε ότι αυτός ο τόπος έχει συνέχεια. Ξέρετε, αυτά, η συνέχειά μας, η ιστορία μας, αυτά μας πιστώνουν και το αύριο. Αυτά θα μας χαρίσουν το αύριο. Εάν δεν καταθέσεις, δεν θα... Να πω λοιπόν κι εγώ αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι επιβάλλεται η νέα γενιά της Φολεγάνδρου, το ξαναλέω, να μάθει για όλους αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε αυτή με τη σειρά της να το μεταδώσει στα παιδιά της και στα εγγόνια της την ιστορία του τόπου μας, αλλά και στους ξένους που έρχονται και δραστηριοποιούνται στον τόπο μας. Για να ξέρουν όλοι αυτοί που δεν είναι από τη Φολέγανδρο, όταν θα αναφέρονται σε κάποιον, να προσέχουν πώς αναφέρονται. Και αυτό το πρόσωπο φέρει μια βαρύτητα. Γιατί και αυτοί που έρχονται απ' έξω και δραστηριοποιούνται στη Φολέγανδρο, μπορεί να βοηθάνε το νησί, αλλά και αυτοί όφελος έχουν. Έτσι δεν έρχονται για διακοπές. Γιατί πρέπει να ξέρουν και να σέβονται τον τόπο μας και την ιστορία του. Γιατί ο τόπος μας έχει ιστορία. Δεν είμαστε, όπως το έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, μόνο η ωραία θάλασσα, το κρασάκι, το φαγητό και το ποτάκι στην ακροθάλασσα ή στην Πούντα η Θέα. Αυτά είναι εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει ξέρετε να μάθουμε ιστορία. Ξέρετε πόσες ομορφιές είχε η Ελλάδα. Επειδή πλέον ταξιδεύουν και οι δικοί μας, κάτι το βλέπετε. Είναι, η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Συγγνώμη, απόδειξε ότι και πολλοί συντοπίτες μας το χειμώνα φεύγουν. Ναι, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Εξακτηνώνονται. Αν λέμε εμείς ότι η Φολέγανδρος είναι ωραία. Εμένα πάντα όταν με ρωτάνε, είναι ωραία η Φολέγανδρος. Τους απαντάω, δεν μπορώ να σας πω. Γιατί εγώ τη βλέπω με τα μάτια της ψυχής μου. Τη βλέπω, είναι η Φολέγανδρος. Είναι ο τόπος μου, την αγαπάω. Ναι, αλλά. Την αγαπάω. Δεν θα είμαι αντικειμενική στο να πω αν είναι ωραία. Και αυτό που λέω και σε πολλούς είναι ότι ή θα την αλληλατρέψεις ή δεν θα σας αρέσει καθόλου. Γιατί πολλοί περιμένουν κάτι άλλο να δουν ερχόμενοι εκεί, άλλοι πάλι τη λατρεύουν. Ναι, αυτή τη Φολέγανδρο θέλουμε να σας συστήσουμε, όχι καρποστάλ, μέσα από τα δικά μας τα μάτια. Και έχουμε δουλειά να κάνουμε τώρα πολύ. Το καλοκαίρι με τον εικονολήπτη μας, τον Γιάννη τον Χατζηδημητρίου και με την αντιπρόεδρο του ΣΥΡΙ, την Κατερίνα την Καλατζοπούλου και άλλα άτομα. Συγγνώμη λίγο. Έχω ήδη κάνει και μία συζήτηση με τον
Θανάση τον Άγα, τον Φίλτατο, φίλο και συνεργάτη, γιατί σε ό,τι ετοιμάζουμε τον θεωρούμε, το θεωρούμε αυτονόητο ότι θα είναι, αρκεί να είναι καλά, να, καλά να έχει όλες και χρόνο και εκείνος, θα το ρυθμίσουμε όμως. Αυτό που... Ένα λεπτό. Ναι. Και αυτή τη φορά λέγαμε ότι θα προβάλλουμε. Και για να επιστρέψω σε αυτό το οποίο είπες για, για τα πρόσωπα, δεν είναι «έλα μωρέ, ο θείος ο δάσκαλος» ή «έλα μωρέ, εντάξει τώρα ο δάσκαλος» ή «α, ο, ο δήμαρχος, α, αυτό» ή «η Εφταλία» ή «ο Λίδης». Δεν είναι έτσι. Μα τα πρόσωπα σημαντικά τα κάνουν τα έργα τους. Αυτό το οποίο... Δεν είμαστε όλοι αυτοί, δεν ήταν απόγονοι πλουσίων οικογενειών ή τζακιών για να έχουν τον τίτλο του κόμικ και να τους ακολουθεί στη γέννα τους του Δουτσάκου. Δεν ανέφερα και τον Δανασία Φεντάκη, ναι, ο οποίος ναι, ήταν από ένα τζακ. Δηλαδή ναι, όχι, και ναι, αλλά θέλω να σου πω, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που προσέφεραν έργο στο Πολεγανδρό δεν ήταν αυτοί που πέρανε τίτλο, κληρονομικό τίτλο από τον πατέρα τους, τον παππού τους. Όχι, λοιπόν, παλέψανε για να στήσουν το νησί και να το προβάλλουν. Πολύ μεγάλη και σε κάθε εκπομπή την αφιερωματική θα λέμε και για τον λόγο που γιατί καθένας είναι το σημαίνον και το σημαινόμενο. Θα τα πούμε αυτά και θα τα εξηγήσουμε και θα τα τοποθετήσουμε στις σωστές τους βάσεις. Να και πούμε και δύο-τρία... Ναι. Τι μου είπε, γιατί είναι πραγματικά συγκινητικό. Ξεχνάμε ότι η μητέρα μας είναι μια μεγάλη γυναίκα η οποία σήμερα είχε μια δύσκολη μέρα. Ναι. Και της λέω, μαμά της λέω πώς είσαι και μου λέει, πώς να είμαι, παιδάκι μου, έχω μαυρίσει. Εγώ περίμενα να ακούσω να μου λέει. Για την απώλεια του μπαμπά. Για τον μπαμπά και. Λέω, ναι, μαμά, λέω, ξέρω, μου είπε και η Μαρίνα, σήμερα θα κόβανε την τούρτα. Όχι, παιδί μου, μου λέει. Ο πατέρας σας μου λείπει κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Τον έχω απέναντί μου, τον βλέπω, τον συζητάω μαζί του. Μου κάνει παρέα, του κάνω παρέα, μιλάμε. Αλλά έφυγε και πλήρης ημερών. Ήταν 90 και έφυγε με τον τρόπο με τον οποίο έφυγε, μου λέει, με μια ανάσα σαμπουλάκι. Τόσες ψυχές και ψυχούλες παιδιών εκεί μέσα σε αυτά τα μπάρια, μου λέει, του θανάτου εκεί, παιδί μου, μέχρι να βγει ψυχή. Δηλαδή, και με την προσέγγιση της μάνας, γιατί εγώ δεν είμαι μάνα, εντάξει, από τα παιδιά της καρδιάς μου. Σκέφτηκε τα παιδιά, αλλά τα παιδάκια. Δεν, εκεί και... Αν δεν ξέρω, μπορώ να το πω την αγάπησα περισσότερο, αλλά με συγκλώνει αυτό και λέω, ω Θεέ μου. Μόνο αν το κάνεις δικό σου εικόνα. Και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώς κάποιοι βγαίνουν και βγάζουν αυτή την τοξικότητα, αυτή την κακία, τη μικρότητα, νόμως ότι την αμανθρωπιά. Σε... Δεν τη βγάζω, θα τη βγάζω μόνο σε αυτούς τους δυστυχισμένους. Θα τη βγάζουν σε πολλά άλλα πλάσματα, το έχουν μέσα. Δεν είμαστε οι πλέον ειδικές, να σας πούμε, ούτε τι θα ψηφίσετε μακριά από εμάς, ούτε να κάνουμε αναλύσεις. Πολιτικές, παύλα κομματικές, γιατί κατά τα άλλη η πολιτική είναι μες στη ζωή μας. Αλλά σκεφτείτε σε ποιους θα δώσετε την ψήφο σας, διότι όταν αυτοί οι ιδιαίτεροι, οι sui generis, με αρνητικό πρόσημο άνθρωποι, έρθουν στην εξουσία, δεν θα λυπηθούν καθένα. Είναι αυτοί οι οποίοι εκολάπτουν το αυγό του φιδιού, θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα σπάσει αυτό το αυγό, θα βγει το φίδι και θα κατασπαράξει και θα πρώτα, θα δαγκώσει τους κοντινότερους, δηλαδή τους υποστηρικτές. Θυμηθείτε, έχουμε και ιστορικά παραδείγματα, θέλετε τον Χίτλερ, θέλετε τον Λίβο. Και δεν θα προλάβουμε να πατήσουμε το κεφάλι. Και δεν θα πατήσουμε, μα δεν προλαβαίνεις. Είναι ακριβώς, είναι τόσο γρήγορη, η ιστορία δεν προειδοποιεί. Γενικά, δηλαδή, έχει τους δικούς της ρυθμούς, τους δικούς της νόμους, κανόνες, πείτε το όπως θέλετε. Αλλά τουλάχιστον να τα διαβάζουμε σωστά. Οπότε σκεφτείτε. Και επίσης κάτι ακόμα, αυτό το προσδιοριστικό, αυτή η πρόθεση αντί. Ψηφίζω, λέει, αντισυστημικά. Ή είμαι αντιολυμπιακός. Παρελθόντος, εντάξει. Συγγνώμη, μη Δημήτρη, συγγνώμη τον Αγιώτη. Ναι, εντάξει, η ομάδα μας πήρε και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Αυτό το λέω να ελαφρύνουμε λιγάκι, γιατί θα το πω όμως αυτό. Δεν είναι τυχαίο, επειδή όποιος είναι μπροστά και ξεχωρίζει, συνήθως τραβάει και τα πυρά. Ξέρεις, το δέντρο το οποίο κακοφορεί, αυτό λιθοβολεί. Δεν το είπα όμως για αυτό το λόγο. Είμαι, λέει, αντιολυμπιακός. Είμαι
Όχι, ναι, είσαι Παναθηναϊκός. Ναι, και εκεί πέρα μπαίνει. Όχι, πέρα... δεν είμαι, ξέρω εγώ, με το χικόμα, είμαι με το ψήκωμα. Το προσδιορίζω. Ναι. Τι αντί. Όποτε ως λαός... Αντίδραση για την αντίδραση. Ναι, όποτε ως λαός ακριβώς προσδιοριστήκαμε, αυτοπροσδιοριστήκαμε με την πρόθεση αντί, δείξαμε τις κακές μας προθέσεις, την κακή μας προαίρεση και όχι την αγαθή και οδηγηθήκαμε σε όλεθρο. Αντί βενιζελική, αντί βασιλική ή φιλοβενιζελική, αντί βασιλική κτλ. Και παλαιότερα και μεταγενέστερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σήμερα... να πούμε λίγο κάτι που διάβασα σήμερα, που μόνο να πω ότι 16 Ιουνίου 1939 ήταν η χρονολογία γεννήσεως του Γεωργίου Καριστινέου. Λοιπόν, να και θα αλλάξουμε. Θα το κλείσω, όχι, πριν να αλλάξουμε θα πω κάτι, γιατί είπα, όχι. Περιμένω, και νομίζω ότι περιμένεις και εσύ, και όσοι τον γνώρισαν και γνωρίζουν τι έχει προσφέρει, γιατί σήμερα, εντάξει, είπαμε για όλους τους άλλους, αλλά σήμερα επιτρέψτε μας να πούμε για αυτό το ιστορικό πρόσωπο της Φολεγάμου. Κράτησε ανοιχτές τις εκκλησίες μέχρι τέλους, στα 90 του, ήμασταν σε μία περίοδο, θυμόσαστε, με τον κορονοϊό, ναι. Με το, η μεταβατική περίοδο, ήταν μεταβατική περίοδος, γιατί και οι παπάδες μας ναι, συνταξιοδοτούνταν ναι. Και δεν είχαμε για συγκυριακούς λόγους ψάλτες, ιεροψάλτες, τέλος πάντων, και ήταν εκεί και πήγαινε στα πιο δύσβατα μέρη. Για να κρατήσει, ναι, με τον Παπακώστα, τον Παπαναγιώτη, αλλά κυρίως με τον Παπακώστα, γιατί ναι. Μιλάμε για να πάνω μεριά. Και επάνω μεριά του οφείλει και τις εκκλησίες, τον πολλής. Επίσης, του οφείλει το πανηγύρι, την αναβίωση του πανηγυριού του Άι Παντελέμωνα, έτσι όπως το έλεγε εκείνος του Άι Παντελέμωνα. Η απάνω μεριά του οφείλει το σχολείο της, δεν εννοώ ως θεσμό μόνο, γιατί αυτό εντάξει το υπήρχε και το κράτησε και σε δύσκολες εποχές, αλλά και ως κτίριο. Ναι. Και η Φολέγανδρος του οφείλει πάρα πολλά γενικότερα, διότι αυτός ο άνθρωπος με κόστος προσωπικό και οικογενειακό, γιατί είχε και μια πάρα πολύ καλή πρόταση επαγγελματική να φύγει, θυμάσαι Μαρίνα, ξέρεις ναι. Τι αναφέρομαι, υπάρχουν αποδείξεις για αυτά τα οποία λέω, αρνήθηκε να φύγει γιατί από την Ελλάδα. Να φύγει από την Ελλάδα ναι. Και να πάει αλλού, όπου η ζωή, δεν θέλω να το συζητήσω καν, πώς... Δηλαδή με θα ήταν, προσωπικό ναι, και, όχι, και θα ήταν, θυμάσαι, θα ήταν μια αλλαγή στη ζωή του τεράστια και είπε, προς όφελός του θα ήταν. Και προς όφελός μας. Και είπε όχι, και είναι μακριά πάνω, από τον Φολέγανδρο. Δεν ήθελα να είναι μακριά από τον Φολέγανδρο. Και το νησί το καλοκαίρι με χρειάζεται ρεμέρι και να ψέλνω και αυτό. Και... Λοιπόν. Και να πω και κάτι και να κλείσω. Και όχι μόνο για τον Γεώργιο Καριστινέο. Και για όλους όσους προανέφερα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε γιατί είναι πολύ διαφορετικοί από όλους εμάς, βάζω τον εαυτό μου και τη Μαρίνα σήμερα. Γιατί αυτοί, για να προσφέρουν στον τόπο μας, τράγηξαν την ψυχή τους. Με κόστος προσωπικό, και εδώ παρέλειψα να αναφέρω και το αείμνηστο Χρήστο Δανασί, ο οποίος με τεράστια προσπάθεια, με πολλά δικά του προσωπικά οικογενειακά προβλήματα εξαίρεται την εφημερίδα της Φολεγάνδρου με κανένα όφελος. Με κανένα. Να μην ξεχνάμε. Ναι. Δεν ήταν η εφημερίδα του. Δεν την κουλάγε. Ήταν της Φολεγάνδρου. Ήταν η Φολέγανδρος και ήταν ακριβώς αυτό. Βέβαια, εκείνος έκανε όλη τη δουλειά η οποία απαιτείται να γίνει αν θέλει κάποιος να στήσει μία εφημερίδα. Να φτιάξει εκδότηση ενός φίλου. Λοιπόν, και τα ίδια έκαναν και οι δάσκαλοι, ο Πολυχρονάκης, ο Σολίδης, ο Καριστινέος, λοιπόν, όλοι αυτοί οι οποίοι, προσέξτε, δεν είναι ότι επέλεξαν τη Φολέγανδρο έναντι έστω μιας ουδέτερης κατάστασης, όχι, επέλεξαν τη Φολέγανδρο εις βάρος της προσωπικής τους ευημερίας. Δώστε όποιο περιεχόμενο θέλετε. Περιμένω το σχολείο της απάνω μεριάς τέλος και το ζητάω από αυτή την εκπομπή και με ακούνε. Λοιπόν, να ονομαστεί Γεώργιος Καριστινέος, γιατί αν αυτός ο άνθρωπος δεν το δικαιούται, τότε ποιος.
Και έχω αντίστοιχες προτάσεις και για άλλα σημεία του νησιού, για τους προαναφερθένιες. Ναι, γιατί... Υπάρχει μία οδός Λίδη, Δημητρίου Λίδη, εκεί που είναι το σπίτι του ανθρώπου. Ναι, εντάξει, δεν φτάνει αυτό. Μα είναι το σπίτι του. Το θέμα είναι ότι ήταν ένα άλλο. Και αν το δρομάκι, ας πούμε, εκεί που πηγαίνει μπροστά από το σπίτι μας, το ονομάσετε Γεώργιος Καριστινέος. Εντάξει, δεν είναι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν το σπίτι, δεν είναι το δρομάκι τους. Προσέξτε λίγο. Ήταν σημεία αναφοράς για τον τόπο. Έχουν έργο πίσω τους. Το ότι δεν ενδιαφέρθηκαν κάποιοι να το αναδείξουν ή δεν μπορούσαν τον βαθμό στον οποίο θα έπρεπε για τον τόπο και για τους ίδιους. Ή το έκαναν τόσο όσο επιφανειακά, επιδερμικά για να εξυπηρετήσουν το ίδιο όφελος, και ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα αφήσουμε έτσι. Θα το θεραπεύσουμε και θα το κάνουμε το μόνο, και αυτό προς αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο μέρος που έχει όνομα, να το πω έτσι, είναι η πλατεία Κονταρίνη, επειδή ο άνθρωπος έκανε δωρεά για να φτιαχτεί η πλατεία. Κρίμα που ήταν δηλαδή. Τι να σας πω δηλαδή. Δηλαδή κρίμα που ήταν. Να δώσω λεφτά και να τα πω ποτέ δεν θα μιλήσω με έναν άλλον τρόπο τον οποίο δεν συνηθίζω. Φολέγανδρος ακούει, ακούει και το ξέρω. Ελήφθη, over. Περιμένω να το δω να γίνεται. Από αυτήν την εκπομπή εμείς θα ενοχλούμε συνέχεια. Είπαμε θα σπάσουμε αυγά. Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Είναι εξωφρενικό, είναι εξοργιστικό και είναι τεράστια παράληψη. Και ύστερα έρχονται τρίτοι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν, βεβαίως, και μας λένε... Δεν μπορείς να πεις κάτι γι' αυτό. Γιατί όχι βέβαια, τον είπαμε. Άνθρωπο... Ναι, δηλαδή, όπως εδώ έρχεται αυτό που είπαμε πριν. Παράληψη, έρχεται ο απ' έξω. Όταν έχεις έλλειμμα. Και δεν τον ενημερώνει ο ντόπιος. Α, ακριβώς. Αυτό, εκεί κολλάει αυτό που είπα πριν. Φωνάζω τώρα. Ναι, μη φωνάζεις. Ναι, εκεί κολλάει αυτό που είπα εγώ πριν. Αυτό που είπα εγώ πριν, ότι πρέπει οι ντόπιοι να γνωρίζουν για να ενημερώνουν. Γιατί άμα δεν ξέρει ο ντόπιος την ιστορία του, γιατί δεν ξέρει ο ξένος. Και τέλος, γιατί να μην ισχύει αυτό που θέλει ο κάθε άνθρωπος που έρχεται από έξω. Εμείς εγκαλούμαστε. Ο Μιχάλης ήρθε, πρότεινε κάτι, γιατί δεν ήξερε ότι υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι στο νησί. Βγήκε ένας από αυτούς που ξέρουν, που ήταν εκεί χρόνια, να το πούνε: όπα, Μιχάλη μου, αυτό που λες ναι, μεν, αλλά δεν έχουμε ένα Αθανασία Αφεντάκη. Έχουμε ένα Δημήτρη Ολίδη. Έναν πολύ κακό πολυχρονάκι. Εγώ σου λέω και το Λύκειο, το Αθανασία Αφεντάκη. Συγγνώμη, το δημοτικό. Ναι, ή το γυμνάσιο. Τέλος πάντων, γιατί λέγανε για το γυμνάσιο. Ναι, για το γυμνάσιο. Ωραία. Ας ονομαστεί το ένα. Έχουν αυτούς. Κοίτα, για τη χώρα έχουν. Τον πολύ κακό πολυχρονάκι. Το Δημήτρη Ολίδη. Τον. Έχουνε, έχουμε τώρα, εντάξει, δεν θέλω να κάνω διαχωρισμό. Τον Δημήτρη Ολίδη, τον Αθανασία Αφεντάκη. Τρεις. Ακαδημαϊκός ήταν ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι δεν σας φτάνει. Τι δεν μας φτάνει. Είναι αυτό που είναι το τι δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, καταλαβαίνουν. Ναι. Και καταλαβαίνουμε. Και καταλαβαίνουμε δηλαδή, ότι καταλαβαίνετε ότι καταλαβαίνουμε. Δεν θέλετε να βάλετε το όνομα κάποιου συμπατριώτη μας για ποιο λόγο. Εδώ να πω κάτι τώρα, η αλήθεια είναι ότι... Για ποιο λόγο, όχι, δεν καταλαβαίνω, εγώ είμαι χαζή, δεν καταλαβαίνω, είμαι χαζή. Έρχομαι και ρωτάω, γιατί δεν θέλεις να βάλω... Εσύ χαζή και εγώ είμαι κακιά. Εσύ είσαι κακιά, εγώ είμαι χαζή. Λοιπόν, θέλω να πάω να πιάσω κάτι, να πω, ωραία, θέλω να βάλετε το όνομα Μανώλης Γλέζος στο λίγο. Γιατί δεν βάζετε ένα στις αφαράκες, γιατί δεν πρέπει να πει αυτό, τι θα μου πω, γιατί... Ξέρεις, ο Μανώλης ο Γλέζος φρόντισε να μην σχολεία, ναι, αλλά υπάρχει και ένα άξος. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ή μήπως είναι αποφάση του Υπουργείου Παιδείας να ονομαστούν όλα τα γυμνάσια και τα αγώνες γραμμές. Αν είναι μια τέτοια απόφαση, οκ. Αν είναι στο συνολικό, έτσι, το επίτροπο γλώσσα. Ναι. Ένα λεπτό όμως. Να μην κλείσει. Είναι αλλά να για να σταθεί αυτό το σχόλιο. Τέλος, που ήταν ο πρώτος που έφτιαξε σχολεία. Ακριβώς. Θέλετε να το δούμε έτσι. Και σε δύσκολες συνθήκες. Κοσμάσε το λόγο. Ορίστε. Να το βάλουμε ως πρόβλημα. Και ήταν και Έλληνος διαφωτιστής, δηλαδή που είναι και διαφωτιστής και δάσκαλος και στην Επανάσταση και στην Τουρκοκρατία και μαρτύρησε και επειδή έχω βαδίσει στα χνάρια του και έχω βαδίσει ως περιηγητής και με ένα, εντάξει, μια ιστορική προσέγγιση, ιστορικό ενδιαφέρον, δηλαδή περπάτησα εκεί μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι πάπου προς πάπου, ναι, αλλά από πάπου προς πάπου μάθανε, ξέρεις, την ιστορία, του λέγανε όλοι μαζέψαμε, έχουμε λέει κάτι, αυτό να φτιάξουμε λέει μια εκκλησία. Σκολιάχτιστε. Έστω κι αν είδανε
Κρυφά σχολείο. Ναι, τώρα το κρυφό σχολείο, εντάξει, έχει πολύ μεγάλη σημασία να το συζητήσουμε αυτό για το κρυφό σχολείο, υπήρξε, δεν υπήρξε, πόσοι, αν υπήρξε, δεν υπήρξε, και αν υπήρξε, πώς υπήρξε. Και τι εννοούμε, αλλά αυτή τη συζήτηση νομίζω θα την κάνουμε με τον σημαντικό καλεσμένο, τον οποίο θα έχουμε σε επόμενη εκπομπή, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε πριν φύγουμε για τις διακοπές του καλοκαιριού, αλλά εκείνη η εκπομπή ναι, θα σπάσει κόκαλα κυριολεκτικά λοιπόν. Και θα ανοίξει, είναι αυτό το οποίο σας υποσχέθηκα. Αλλά θέλω να κλείσουμε εδώ το κουμάρι, γιατί δεν αντέχω. Για τον κοσμάτονιδόλη, τέλος πάντων, το λέω να πω κάτι που διάβασα σε μια ανακοίνωση του Δήμου Φολεγάνδρου, ότι εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο το σχέδιο ανάπλασης της πλατείας της Πούντας. Ναι. Και τώρα έχουν προκηρύξει διαγωνισμό για να υποβληθεί η πρόταση. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να φτιαχτεί ωραία η πλατιούλα. Να είναι προσβάσιμη όμως, γιατί ναι. Να μην αποκοπεί από την επικοινωνία με τον δημόσιο δρόμο. Mm-hmm. Γιατί εκεί πέρα θα δραστηριοποιούνται και άλλες πλατείες. Ναι, ας γίνει και μελέτη για να ενταχθεί οργανικά. Ναι, ναι, ένα χρώμα. Να μην χαθεί και το χρώμα. Όχι άλλο λέγω και ο χαρακτήρας, ο ιδιαίτερος να προσεχθεί. Αλλά φαντάζομαι ότι θα το. Νομίζω ότι κάποια μελέτη θα γίνει, μια σωστή μελέτη, και ελπίζω να υπάρχουν μελέτες και να γίνει. Μελέτες δεν είναι πάντα σωστά, όχι, εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ. Δυστυχώς δεν ζει ο Μάρκος για να τους υποδείξει τι πρέπει να προσέξουν. Άλλη παράληψη. Ο Μάρκος Μάρκου Βανιού. Μπροστά το σπίτι του. Γιατί να μην είναι πλατεία, να είναι πλατεία Πούντας, που είναι ένα σημείο. Α, και κάτι άλλο τώρα, επειδή ναι, πρέπει να το πω και αυτό. Υπήρξε περίοδο κατά την οποία ο Μάρκος Σοβενιός, ο φίλος μας ο Μάρκος, ο αγαπημένος μας Μάρκος, πρωτοστάτησε στο να κρατεί, είπαμε αυτό για το χρώμα, τον ιδιαίτερο, το χρώμα, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Είχε έρθει σε αντιπαράθεση και το διατυπώνω κομψά, έτσι, με έναν ήπιο τρόπο δηλαδή, με κάποιους συμπατριώτες μας, οι οποίοι τότε, μακρινή δεκαετία του 90, στο πνεύμα της μόδας, του σειρμού της εποχής, αποφάσισαν να βάλουν καφέ, κουφώματα. Είναι αυτό που λέμε στήθη και θηρίο, έδωσε μάχη. Συντάχθηκα, συνέπρεξα, είχαμε γίνει από την Πομπέη Τράγη και τα μαύρα πρόβατα. Σήμερα όμως, νομίζω ότι δεν θα μιλήσω για εμένα και κάποιους άλλους οι οποίοι συμπράξαμε σε αυτό, αλλά στη μνήμη του Μάρκου στείλτε μία συγγνώμη και ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί σας κράτησε το χρώμα αυτό που το πουλάει. Οποίο σήμερα θα σας φέρνει τα χρήματα που μαζεύετε όλοι. Και το λέω σε δεύτερο πληθυντικό, διότι εμείς δεν είμαστε αυτό. Ναι, όλοι, και ντόπιοι και ξένοι, γιατί αν δεν είχαμε το χρώμα αυτό που έχει Φολέγανδρος, θα ήμασταν τίποτα. Να σου πω κάτι, επειδή υπάρχουν κάποια νησιά που έχουν ξεφύγει από το παραδοσιακό χρώμα, αν πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε πάει στην Τίνο, στο λιμάνι κάτω μπαίνεις και νομίζω ότι είσαι τίποτα, Πειραιά, δεν έχει πάει εσύ. Δηλαδή, αυτό το πράγμα λοιπόν το διαφύλαξε ο Μάριος. Βέβαια. Ο Μάρκος. Ναι. Να φτάνω σαν γλώσσα. Λοιπόν, να πω κάτι όμως. Η Τίνος βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχει και τα χωριά της. Ναι, έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Έχει μια διαφοροποίηση. Έχει τα χωριά της. Η Σύρος, αλλά αυτό έχει παραδοσιακά. Να, το ναι, αλλά, σφυγικό, ναι, πάρα, ναι, μόνο που η Τίνος και η Σύρος είναι πολύ μεγαλύτερα νησιά από τη Φολέγανδρο, με πολύ περισσότερα χωριά. Οπότε ο άλλος δεν περιμένει να κατέβει στο λιμάνι να δει το χρώμα της Τίνου. Θα πάει στον Βόλακα, θα πάει στον Πύργο, θα πάει στα άλλα μέρη. Ναι, και μιλώντας λοιπόν για αυτό το ιδιαίτερο. Στη Φολέγανδρο, άμα δει το χρώμα στον Καραγωστά, άντε και να προλάβει να πάει στη χώρα. Δηλαδή, τρία χωριά είναι. Αν δεν κρατήσουν το χρώμα, τι θα δει αυτό που θα έρθει να δει την ιδιαιτερότητα της Φολέγανδρο. Αυτό είναι τα σπιτάκια μας, το λευκό μας. Αυτό έχουμε. Και έχουμε τα νερά της Λίμνης στα ποτάμια. Έχουμε και στα Μπέλου Βαρσάμαν, έχουμε και κάτι νερά. Ναι, άμα βρέξει κατεβάζει ο ποταμός της Αγκάλης. Όχι, έχουμε και κάτι πήγε στα μάτια. Λοιπόν, μιλώντας λοιπόν για την πλατεία της Πούντας, ωραία, θα είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, ήταν ούτως ή άλλως, αλλά και λειτουργικός για να ενταχθεί σε ωραίες εκδηλώσεις, οι οποίες θα έχουν και ένα υπόβαθρο, ένα αέρισμα, μία εξακτίνωση. Ξέρετε, όχι τα πάνω-πάνω. Α, κάνω αυτό. Αυτό με τα πάνω-πάνω. Δηλαδή, να κάνω αυτό. Κοιτάξτε, θέλει μελέτη, θέλει εμβάθυνση και αυτό απαιτεί γνώσεις. Τώρα, συγγνώμη αν γίνομαι δυσάρεστη, αλλά δεν γίνεται.
Δηλαδή, εγώ δεν θα πάω σε κανένα να του πω ούτε πώς θα ψαρέψει, ούτε πώς θα μαγειρέψει, ούτε πώς θα φτιάξει την Πέτρα την Πελεκητή, την καλησπέρα μας, σε έναν αγαπημένο φίλο, το Γιώργο το Γαβαλά, ο οποίος είναι, να το πούμε, είναι εξαιρετικός. Καλησπέρα, Γιώργο. Να, έχουμε και αυτό. Και ψαράς. Και ψάρε. Όχι, το λέω. Με παραδοσιακό τρόπο. Είναι και βέβαια έναν άνθρωπο της παράδοσης, ο οποίος είναι και ένας εξαιρετικός τεχνίτης Πέτρας, θα το πω αυτό, και χορευτής, λοιπόν. Αλλά δεν δε λέω σε κανέναν, εγώ και ο κάθε εγώ, πώς θα το κάνει. Αλλά δεν είναι δυνατόν όμως, όταν έρχεται εκείνη η ώρα των εκδηλώσεων, αυτό έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν, ανάμεσα στους οποίους είμαστε κι εμείς ως σύλλογος. Γιατί είμαστε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και με εξειδίκευση και με γνώσεις, και όχι μόνο χορευτικές, γενικότερα, και θεατρικές, πολλές, λοιπόν, και πάνω απ' όλα με αγάπη και διάθεση για να προσφέρουμε στον τόπο. Όταν λοιπόν έρχονται και μου λένε ότι κάποιοι κάπου είδαν ότι, θα το πω, ότι ναι, ότι έγινε του Σταυρού, το παραδοσιακό γλέντι του Σταυρού, δηλαδή όλοι όσοι το είδατε. Είδατε να είναι το παραδοσιακό γλέντι του Σταυρού, δεν είδατε τίποτε άλλο. Όχι, γιατί είδατε το παραδοσιακό γλέντι του Σταυρού μετά από κάτι άλλο. Αυτό κάτι άλλο το είδε κανείς. Το είδαν πάρα πολύ. Δύο ώρες κράτησε. Το είδαν πάρα πολύ, πίστεψέ με, και γιατί έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Ξέρετε, ο χρόνος είναι αντισόπιτος. Φέρνει την αλήθεια στην επιφάνεια, όσο και να αργήσει. Ναι. Μπορεί να αργήσει και ένα τέταρτο του αιώνα, μιλώντας για τον Γιώργο Καριστινέο και τη δικαίωσή του, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, αλλά θα έρθει. Έτσι λοιπόν, πριν λίγες μέρες μίλησα με κάποιο άτομο από το νησί, το οποίο έχει και μία κομική θέση, και μου λέει θα κάνεις κάμια εκδήλωση τέτοια όπως πέρυσι στον τόπο, θα κάνεις. Λέω, φέτος δεν θα κάνουμε, δεν έκανα, δεν είναι Φωτεινή, θα το ξεκαθαρίσουμε, δηλαδή, εγώ τι θα κάνω, σύλλης. Θα παίξω μουσική, θα τραγουδήσω, θα χορέψω, θα μιλήσω, θα οργανώσω. Εντάξει, το σκηνοθετικό, τα intermedia, δηλαδή το κομμάτι των κειμένων, όλο αυτό είναι επιμέλεια, ναι, αλλά και πέρα. Η διδασκαλία των χωρών, η κίνηση, αυτά δεν είναι δικά μου. Δεν θα μπορούσα μόνο να κάνω. Α, δεν με αφήσανε να τραγουδήσω τώρα. Όχι. Δηλαδή αυτό το έκανε εξαιρετικά η δική μας η Ειρήνη Βραχάμη. Η Ζωή Μίλιου, η Ελένη Παπαπροκοπίου, δηλαδή. Υπάρχουν επαγγελματίες, εμείς θα τραγουδήσουμε. Ελπίζω να είμαστε καλά, να ξεπεράσουμε και κάποια έτσι, τεχνικά δυσάρεστα. Ναι, και να κάνουμε και πάλι. Καλά, φέτος δεν θα κάνουμε, γιατί είναι και οι εκλογές και είναι λίγο δύσκολο. Θα κάνω όμως κάτι το οποίο θα προβληθεί τηλεοπτικά. Και όχι μόνο εδώ, στην Ελλάδα, και έξω. Θα κάνουμε πάλι για να προωθήσουμε τη Φολέγανδρο. Πάλι γι' αυτό. Α, και θα γίνει και η αρχή των αφιερωμάτων, γιατί έχουμε να τιμήσουμε έναν σπουδαίο μουσικό του τόπου μας, γόνο σπουδαίας μουσικής οικογένειας του τόπου μας, τον Αθανάσιο Άγα του Νικολάου και γονό του Αθανασίου Άγα, του αείμνηστου, του Τσαμπουνιέρη, να πω έτσι, λοιπόν. Από τις καλύτερες τσαμπούνες ναι, στον πρώτα κλάδο. Πρώτα θα αναφερθούμε στον παππού και μετά στον εγγονό, ο οποίος επάξια συνεχίζει. Ξέχασα τον Νικόλα. Ζητώ συγγνώμη. Νικόλα, συγγνώμη. Ελπίζω να είναι καλά για να μπορέσουμε να δώσουμε και να παρουσιάσουμε και τις τρεις, ναι, κοίταξε, και τις τρεις γενιές, μα ήδη έχω μιλήσει με τον Θανάση και αυτό θα κάνουμε προς Θεού. Αλλά σε βάθος. Όχι, α, ο θείος τι ωραία που έπαιζε τσαμπούνα. Ή, α, ναι, αυτό το μουσικό όργανο από εδώ, ή εκείνο το έδεσμα από εκεί. Μιλάμε για τα ιστορικά ερίσματα. Το πλαίσιο, τα συμφραζόμενα, τα παρελκόμενα και όλα όσα, και τα επιγενόμενα, έλα, να το πω έτσι. Ναι. Ας ξαναγίνω Φωτεινή. Λοιπόν, εμείς, εγώ, είναι η ώρα να κλείσουμε σήμερα.
Εγώ θα ευχηθώ η επόμενη εκπομπή να έχουμε χαρά, να έχουμε γέλιο, να έχουμε, μην έχουμε να μιλήσουμε για δυσάρεστα πράγματα, για θανάτους, για πόλεις, για άδικους θανάτους. Για ψυχές χαμένες, για ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης, για το κέρδος κάποιων... αδίστακτων. Δεν θέλω να πω ανθρώπων. Όχι. Όχι. Αδίστακτον. Κάποιον αδίστακτον, και εδώ πέρα θα ουσιαστικοποιήσουμε το επίθετο. Αδίστακτον. Τέλος. Δεν νοείται δηλαδή τη σήμερα ημέρα. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Με ενημερώνουν ότι είχαμε ένα θέμα με τον ήχο πάλι. Δεν ακουγόμασταν πολύ δυνατά. Ίσως έπρεπε εγώ να είχα καλύτερο το μικρόφωνο. Στο τέλος μου είπαν ότι καλά, ότι ακουγόμαστε καλά. Στην αρχή... ναι, ίσως επειδή είμαστε πεσμένες ψυχολογικά. Τι να πω, εντάξει, τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε όμως για όλα τα σχόλια τα οποία παρακολουθώ. Να είσαστε καλά, να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε και να λέμε μόνο ευχάριστα. Ελπίζουμε ότι στην επόμενη εκπομπή να γελάσουμε. Ναι. Πρέπει να βρούμε κάτι τέτοιο. Και ανάμεσα σε αυτούς στους οποίους ανέφερα και στους οποίους αναφέρθηκα, και οι οποίοι όλοι αυτοί αφορούν στη Φολέγανδρο, άρα πρέπει να αφορούν και να αφορούν τη Φολέγανδρο, αφορούν στην Φολέγανδρο και πρέπει να αφορούν τη Φολέγανδρο, συγκαταλέγεται και ο Θρασίβουλος Καριστινέος. Και θα εξηγήσουμε γιατί, τα έχουμε ξαναπεί, θα κάνουμε και αφιέρωμα και σε εκείνον, γιατί κάποιοι δεν τον ορίζονται, είναι από τους νεότερους. Δεν τον ορίζονται γιατί είναι αυτό που λέμε. Άμα δεν ξέρεις τον τόπο και τα πρόσωπα, και μιλάς για κάποιον και σου λέει δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Κοίτα, δεν μπορώ να δικήσω τα νέα παιδιά, γιατί και εμείς ας πούμε δεν ξέραμε ανθρώπους που βέβαια φροντίσαμε να μάθουμε. Αλλά υπήρχαν κάποιοι που μας τα λέγανε. Και μας τα έλεγε. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μας έλεγε. Ο Άγιος Μαρίνα. Ναι, εντάξει. Ο Γεώργιος Καριστινέος. Μας έλεγε, ναι, μας έλεγε ο τάδε. Ιστορίες, ο παππούς σας, ο πατέρας του παππού σας. Γνωρίζουμε όλη την ιστορία πολύ, για του τόπου μας. Πολύ παλιούς ανθρώπους, για ανθρώπους παλαιότερων. Γιατί έτσι μας τη σύστησε, μας τη γνώρισε. Μας γνώρισε πάντα για την ιστορία της ζωής του, για ανθρώπους του χωριού. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε και ένα πλούσιο αρχείο και φωτογραφικό υλικό. Και έχουμε και κάποια πράγματα κατά νου τα οποία δεν μπορούν να τα κάνουν άλλοι. Πρέπει να τα κάνουμε εμείς, είναι το βάρος το ιστορικό. Μία προτροπή και μία σύσταση στα νέα παιδιά. Μάθετε για τον τόπο σας. Όχι μόνο αυτό που ξέρετε πάνω-πάνω. Ναι, και κρατήστε τη μουσική, τα τραγούδια και τους χορούς του τόπου μας. Όχι τόπος, του τόπου μας. Μετά από λίγα χρόνια θα χορεύουμε κάτι. Κάτι. Αχαρακτήριστο. Το οποίο δεν θα σημαίνει τίποτα. Είναι το σημαίνον και το σημαινόμενο. Δεν θα λέει τίποτα σε κανέναν. Α, εντάξει, μωρέ, στην Πολέμη, και στην αρχή θα πούνε, εκεί χορεύουν όπως και εκεί και εκεί, και μετά δεν θα ασχολείται και κανένας. Επειδή ξέρω ότι στον τόπο μας έχουμε μία κριτολατρεία. Ναι. Σε σημείο να παραγνωρίζουμε τις μικρές ασιατικές μας ρίζες. Όχι, όχι, μα εκεί πέρα με την Κρήτη. Είναι χτυπάει απέναντι. Λοιπόν. Ξέρεις, είναι απέναντι Κρήτη. Δεν είμαστε Κρήτη. Έχουμε ρίζες κάποιες. Κάποιες οικογένειες και πάλι κριτικές. Αυτό το οποίο χορεύουμε έτσι όπως το κάνουμε. Μαρινάκιδες, ψαρομίλοι και δεν ξέρω να δούμε κάποιοι άλλοι. Δεν θέλουμε να έρθουν για να δούνε κάποιους να χορεύουν πολύ καλά τα κριτικά. Θέλουμε να έρθουν για να βλέπουν, να χορεύουν οι φολεγανδρίτες πολύ καλά τα φολεγανδρίτικα. Δηλαδή, εγώ αδειμονώ να βρεθώ στον τόπο μου και παρακαλάω μέσα μου να δω να χορεύουν κάποιοι από τους παλιούς, ο Τζάνης ο Βενιός, ο Κώστας ο Θωναίος, ο πρώην, ο προηγούμενος, ο είναι ένας, ήταν πρόεδρος στη χώρα, στη χώρα, όχι δημαρχός, όχι δημαρχός, ναι, στην κοινότητα, τέλος πάντων, από τους νεότερους, ο προαναφερθής, ο Γιώργος, ο Γαβαλάς, ο Χριστόφορος ο Διβόλης, τα παιδιά του Κώστα του Οθωνέου, νέα παιδιά, τα οποία έχουν κρατήσει. Ναι, γιατί έχω, ξέρεις, υπάρχει αυτό που στη φωλέα εδώ που περνάει από τον τα πατέρα σου. Τα εγγόνια του Ζανή του Βενιού, όταν χορεύουν τα φωλεγανδρίτικα, ο Γιάννης χορεύει πάντα, ο Αργύρης, εντάξει, επειδή ο Αργύρης είναι και ένας τσαχπίνης, εντάξει, είναι πιτσιρίκης τώρα, εντάξει, κάνει και τα άλλα, αλλά και εκεί βρε παιδί μου, όμως βλέπεις, ακόμα και στο βήμα του είναι φωλέγανδρος. Ο Γιάννης είναι φωλέγανδρος. Καθαρά. Ο Αργύρης είναι και έτσι κι αλλιώς. Τους αγαπάμε και τους δύο. Τέλος πάντων, αυτό θέλουμε.
Η φολέγανδρος να είναι φολέγανδρος. Να μην είναι κάτι σαν. Να είναι αυτό. Στην προηγούμενη που είχε έρθει ο κύριος Λιβάνης με τον κύριο Θεόδωρος και ο Γιώργος. Και να πω κάτι και για το φωτικό τόπο, το οποίο δεν και λέγαμε για τα τη σερίφου. Αυτό το περίπου, το δεν είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα όλων των τόπων. Θέλουν να κρατήσουν το χρώμα και να σας πω και άμα έρχονται εξωγενή στοιχεία και είναι σαν να πάω εγώ και να πω στον κριτικό θα χορεύεις το σιρτό σου το χανιώτικο να πω έδειμε να σου βάλω ένα τσαλιμάκι φολεγανδρίδικο. Δεν θα το δεχτεί. Μια που θα το πω και μια που θα με πετάξει στη θάλασσα. Και να πω και κάτι, το καλοκαίρι στην εκδήλωση τον Σεπτέμβρη για τα μικρασιατικά ήρθαν από άλλα μέρη και ενθουσιάστηκα, μας είπαν εντάξει οι κριτικές ήταν διθυραμμικές, το ξέρουμε γιατί και από τους ντοπίτες μας το είδαμε. Ήρθε λοιπόν από ένα κανάλι κάποιος, δεν θα πω και κανάλι, και μου ζήτησε να δώσω συνέντευξη. Μου λέει είστε λαογράφος. Είπα, μου λέει είστε λαογράφος, θα μας τα. Λέω προς Θεού, ούτε καν. Δεν αυτοπροσδιορίζομαι έτσι όταν υπάρχει ένας Φώτης Κόντογλου. Και μου λέει, ναι, αλλά όσα είπατε είναι σωστά. Γιατί εγώ είμαι από εκείνα τα μέρη και τα είπατε σαν να έχετε κάνει, λέει, έρευνα εμπεριστατωμένη. Άλλα αυτό. Την έχω κάνει την έρευνα, την εμπεριστατωμένη. Για να πω όμως, να αυτοπροσδιοριστώ ως λαογράφος, αυτό απαιτεί σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό. Και τεράστια έρευνα. Πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από αυτές τις οποίες έχω ήδη κάνει. Ναι, και συνεχίζω και τα λοιπά. Ναι, και έρευνα. Πολύ μεγαλύτερη από αυτή την οποία έχω κάνει. Και εμβάθυνση. Και κυρίως έρευνα στις πηγές. Στις πηγές τις ιστορικές και τις κάθε είδους, πρωτογενείς, δευτερογενείς, και οι οποίες βέβαια σχετίζονται και με τη λαογραφία, αλλά και με την ιστορία. Γιατί η λαογραφία εμπεριέχει την ηθογραφία. Αυτό το ρεύμα, τέλος πάντων, κατά τον αιώνα και στη λογοτεχνία. Αυτά όλα είναι απαραίτητα. Δεν γίνεται να λες είμαι αυτό και να μην γνωρίζεις, ας πούμε, και την λογοτεχνική τους έκφραση. Όλα αυτά φτιάχνουν τη μεγάλη εικόνα. Δεν γίνεται έτσι. Α, επειδή πήγα εδώ, έκανα αυτό, δεν είναι αυτό. Πάμε και πλευτά που είναι μόλις πολλά. Δεν γίνεται. Δηλαδή και η ιστορία και η λογοτεχνία, εκεί πέρα από ό,τι μέχρι αυτήν την τάση της ιστογραφίας. Και εξελικτικά. Και τα επιμέρους στάδια. Πολλές ώρες μελέτης, πολλά βιβλία και πάλι δεν είναι αρκετά. Ποτέ δεν είναι αρκετά. Έλεγα λοιπόν και είπα τότε ότι όταν υπάρχει ένας Φώτης Κόντογλου, πού να τολμήσω να το πω εγώ αυτό, ούτε καν. Αλλά χάρηκα βέβαια με το σχόλιο, αλλά ως εκεί. Ταπεινά, σεμνά και στοχοπροσιλωμένα, έτσι. Γιατί είναι καινούργιο τύπο. Λοιπόν, εκεί. Επομένως, επειδή είπαμε αυτό για την αλλίωση του χαρακτήρα, αυτό ας αφήσουμε. Τι λέει η Φωτεινή, τι λέει η Μαρίνα, ακόμα τι λέει και ο κύριος Λιβάνιος, ο οποίος είναι ένας ερευνητής της παράδοσης και λέει και πόσο μ' αρέσει, πόσο σεμνός. Τι είπε, είμαι ερασιτέχνης λαογράφος, εραστής της τέχνης όμως. Ξέρετε, αυτό δεν γίνεται και επαμβή, έτσι, γιατί όταν είσαι έτοιμος. Έχει προσωπικό. Ναι. Λοιπόν, πόσο ωραία το τοποθετεί. Λοιπόν, αλλά ας αφήσουμε και τον κύριο Λιβάνιο. Ο Φώτης, ο Κόντογλου λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος πρώτος επεσήμανε όλους αυτούς τους κινδύνους. Και γι' αυτό είχα κάνει και εκείνη την επισήμανση, δηλαδή είχα αυτή την ένσταση για το κοντραβάσο και εντάξει μίλησε και μου είπαν αυτά τα οποία μου είπαν, αλλά τα οποία δεν σημαίνει ότι θα μου συμφωνώ. Όχι γιατί εγώ ως Φωτεινή διαφωνώ, αλλά γιατί οι επιστήμονες του χώρου, όσοι δηλαδή καλά γνωρίζονται, όσοι επίστανται, αυτοί λένε ότι δεν πρέπει να το δεχτώ. Αυτό. Έτσι. Δεν είναι η γνώμη μου και η γνώμη σου, είναι η γνώση των ειδικών. Τους ειδήμονες και τους επαείοντες, έλεγε ο Σωκράτης. Εγώ θα τα αφήσω εδώ, γιατί αν συνεχίσω θα μπορώ να το... για να το... μπορώ και να επιχειρηματολογήσω και να... αλλά δεν είναι αυτό ζητούμενο. Λοιπόν, με λίγα λόγια, πατριώτες, είμαστε φολεγανδρίτες. Φολεγανδρίτες, δεν πω τι κάνουν φολεγανδρίτες. Και ως τέτοιοι να παραμείνουμε και να φροντίσουμε να παραμείνουμε, να εμείνουμε για να παραμείνουμε, για να έχουμε και διάρκεια. Και όχι η σημερινή, η αυριανή, μεθαυριανή γενιά και μετά
Και οι γενιές πλέον έχουν και μικρότερο κύκλο. Έτσι, κάποτε λέγαμε 30 χρόνια, μετά πήγε 10. Τώρα το ξέρεις ότι στην Ευρωπαϊκή 3 χρόνια η γενιά. Ήταν κάτι το οποίο πολύ πρόσφατα διάβασα. Όχι, δεν ήξερα. Ναι. Λοιπόν. Για να δούμε. Και είπαμε. Ναι, αλλάζουν. Ποτέ μωρά, ομόρες, ο εποχές, ο ήθη. Λοιπόν, θα δούμε. Λοιπόν, θα πούμε καληνύχτα. Δεν συνεχίζω άλλο. Όχι, όχι. Θα σας καληνυχτήσουμε. Θα σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα. Ένα φθηνό πόλεμο. Ναι, από ό,τι φαίνεται, έτσι μου το λέει. Η άλλη εκπομπή θα είναι προεκλογική. Όχι ότι θα μιλήσουμε για τις εκλογές. Θα πούμε τα σχόλια. Ουσιαστικά είναι την επικαιρότητα. Είναι η εκπομπή την οποία θα κάναμε εάν δεν είχε συμβεί κάτι σε σένα τότε. Ναι, που είχε ένα μυθί. Την έχουμε έτοιμη όμως και θα έρθουμε εδώ. Ζωντανά θα είμαστε. Οπότε την επόμενη Παρασκευή εμείς θα είμαστε εδώ. Εδώ, από τη συχνότητα του NSTV Live. Ελπίζουμε να είστε και εσείς μαζί μας. Ο Λέγαντος εκ παραλίου, καλό σας βράδυ από εμένα. Καλό σας βράδυ και από εμένα και καλό ξημέρωμα. Γεια σας.